Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Λογοχωρίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Εθνικής Αντιστάσεως. Χρόνια πολλά το Λογοχώριο γιορτάζει, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που μας παραχώρησε τον χώρο για να κάνουμε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Μία εκδήλωση που πραγματικά θα σας γεμίσει την καρδιά. Και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε λίγο να καλέσουμε τον κύριο Βουλευτή και τον κύριο Δήμαρχο να απευθύνουν ένα χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τους πρωταγωνιστές του βιβλίου. Οπότε σιγά σιγά να κύριε Γιώγιακα. Καλησπέρα σε όλους. Να συγχαρώ τους δύο πολιτιστικούς συλλόγους για τη δραστηριότητα να καλέσουν έναν δημοσιογράφο, φίλο του Παναθηναϊκού από ό,τι ξέρουμε, αν και Ολυμπιακοί εμείς. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Οικουμενίτσα. Νομίζω ότι το βιβλίο σας, αν και δεν το έχω διαβάσει, το πικρό γάλα, να είναι καλοτάξιδο, πολλές επιτυχίες και εύχομαι να έχετε και άλλα δημιουργήματα. Καλή επιτυχία λοιπόν και σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσουμε και τον κύριο Λόλο. Και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω όλους σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που διεργώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λογοχωρίου και Εθνικής Αντίστασης για να παρουσιάσουμε το βιβλίο του κύριου Σακελαρόπουλου, του Μέντιου Σακελαρόπουλου, το οποίο μικρό γάλα. Δεν το έχω διαβάσει και εγώ το βιβλίο, έτσι θα το διαβάσουμε, θα το μελετήσουμε. Να καλέσω επίσης και τον κύριο Ιφαντή που είναι εδώ, που έναν υπηρώτη ο οποίος μας διδάσκει και ακολουθεί την παράδοση. Το ευχόμαστε και αυτού να είναι πάντα, να έχει πάντα επιτυχίες. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση και αυτές οι εκδηλώσεις μας λείπαν τόσα χρόνια λόγω των εκτακτογυρών του κορονοϊού. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στην κανονικότητα από εδώ και πέρα από ό,τι βλέπω, και άρα λοιπόν θα είναι θετικό για όλους μας έτσι να συνεχίσουμε να κάνουμε, να γίνονται εκδηλώσεις και να συνεχίσουμε και να λέμε και να προάγουμε και τον πολιτισμό αλλά και την παράδοσή μας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας και την παρουσίαση του βιβλίου μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε όλοι τον κύριο Σακελαρόπουλο που έχει έρθει μαζί μας. Περίπου 2 χρόνια τώρα το συζητάμε για να το παρουσιάσουμε, αλλά ο COVID δεν μας βοήθησε. Τον ήρωα του βιβλίου, τον κύριο Ροπακούση, που όσοι δεν το ξέρετε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που το μέγεθός του είναι πάρα πολύ μεγάλο για την Ήπειρο. Ο αγώνας ο οποίος κάνει για να αφήσει μεγάλο έργο στην Ήπειρο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω περισσότεροι γνωρίζετε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος συλλέγει αντικείμενα για το Μουσείο του Αλή Πασά. Είναι στάση ζωής όλο αυτό το οποίο κάνει. Να ευχαριστήσουμε και τη Διευθύντρια του Μουσείου του Αλή Πασά που βρίσκεται μαζί μας. Όπως επίσης και τον Δημήτρη τον Ιφαντή, που πάντα είναι κοντά μας, μας βοηθά να κάνουμε τις εκδηλώσεις ακόμα πιο όμορφες. Και πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας, σιγά σιγά, η κυρία Νικολάου, να ξεκινήσουμε με το βίντεο, σιγά σιγά. Έτσι για να πάρετε μια γεύση. Να την κοπανίσουμε. Μπρέζεκ, σ' αγαπάω, φίλε.
Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και θα θέλαμε πάρα πολύ να δείτε αυτό το απόσπασμα. Θα το δοκιμάσουμε να το κάνουμε αργότερα. Γιατί είναι αυθεντικές φωτογραφίες από τα ορφανοτροφεία της Φρυδερίκης, απολύτως αυθεντικές. Μιλάμε για την εποχή του 1962 και εντεύθεν, εκεί που η Ελλάδα είδε πολλά από τα παιδιά της να μένουν εσόκλειστα, να χαράσονται ζωές και να αλλάζουν ζωές. Ένα από τα παιδιά αυτά, το παιδί που βλέπετε στο εξώφυλλο μαζί με τον αδερφό του, τον Σπυράκο, είναι ο Φώτης Ραπακούσης. Ένα από τα παιδιά, θύματα ενδεχομένως όλης αυτής της αλλοφροσύνης που κυριάρχησε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Η φωτογραφία του εξωφύλου είναι απολύτως αυθεντική, όπως και η ιστορία του Φώτη Ραπακούση. Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε αυτό το προβληματάκι για να δείτε αργότερα το βίντεο. Να καλέσουμε κοντά μας και τον κύριο Ραπακούση. Κύριε Φώτη. Νομίζω να σε δω, να σε γνωρίσουν όσοι δεν σε ξέρουν. Το παιδάκι, όπως είπαμε, που βλέπετε στο εξώφυλλο, είναι αυτός ο ωραίος κύριος που βλέπετε εκ δεξιών μου. Έχω περάσει από στα χρόνια. Οκ, okay, είναι το ίδιο δυνατός, σας το υπογράφω. Ακούγουμε. Λοιπόν, γεια σας. Θα σας τα πει ο ίδιος. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί είδα ανθρώπους που με ξέρουν, αλλά και συγγενείς που ήρθανε, που μένουν εδώ στην περιοχή σας, από το Κεφαλόβρος Απογονίου, που ήρθανε να με δούνε. Όμως δεν μπορώ να συγκρατήσω τη συγκίνησή μου για έναν ακόμα ιδιαίτερο λόγο. Αυτόν τον ιδιαίτερο λόγο θα τον δείτε τώρα. Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Και για να λέει ο Φώτης ιδιαίτερο λόγο, προφανώς κάτι ετοιμάζει που ξέρει μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε στον ιδιαίτερο λόγο. Στην είσοδο με περίμενε αυτός ο κύριος. Δεν τον γνώρισα. Μου λέει, ήμασταν μαζί στο ορφανοτροφείο. Για το Ζηρό μιλάμε, έτσι. Για το Ζηρό, για το πρώτο ορφανοτροφείο. Ναι. Είναι ο Γιώργος Ονούσης, εδώ της περιοχής σας, που θα μπορούσε, αγαπητές κύριε Σακελαρόπουλε, το βιβλίο αυτό που έγραψες για μένα, θα μπορούσε να είναι για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω με ένα μεγάλο χειροκρότημα και μια μεγάλη αγκαλιά. Θα πούμε μετά. Δεν επιδιώξα να γραφεί η βιογραφία μου. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Βέβαια, κάποια στιγμή μου με παίρνει ο γιος μου, εγώ μου στο χωριό στην Κόνιτσα, και μου λέει, ξέρεις ποιος μπήκε τώρα στο μουσείο μέσα? Ο Σακελαρόπουλος. Σκασίλα μου, του λέω εγώ. Είναι και Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, όπως είπε και ο κύριος Γιώργιακας. Σιγάλιο. Τώρα αυτό είναι η πρώτη φορά που το ακούς. Έτσι του πας, Κασίλα μου ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια, ο κύριος Σακελαρόπουλος έκανε ανάρτηση για το μουσείο και μάλιστα έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο, ένα μουσείο που πρέπει όλοι οι Έλληνες να το επισκεφθούν. Τον πήρα να τον ευχαριστήσω και τελείωσε η σχέση μας εκεί. Όμως, ένα βράδυ του Οκτωβρίου του 2017 είναι εκείνες οι στιγμές που πολλές φορές θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα με όλο τον κόσμο. Και τώρα μας δίνεται η ευκαιρία από το διαδίκτυο. Θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα με τους συνανθρώπους μας. Άλλωστε εμένα, είναι βαθιά μου η πεποίθηση ότι ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος όταν το μοιραζόμαστε. Ακόμα και τα συναισθήματα. Τι έκανα λοιπόν? Ήταν η περίοδος όπου αναζητούσα το φίλο μου από το ορφανοτροφείο του Ζωρίου Φιλιππιάδος, του πρώτου από τα τέσσερα ορφανοτροφεία που πέρασα, του Νιόνιου ή Διονύση Αναστόπουλου. Τον έψαχνα
πάνω από 40 χρόνια. Δεν μπορούσα να τον βρω. Γιατί είχα κάνει ένα λάθος. Το θυμόμουν σαν Διονύση Αναστασόπουλο. Τον αναζητούσα από τον ΟΤΕ, αργότερα από το διαδίκτυο, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, Ερυθρό Σταυρό, όμως δεν μπορούσα να τον βρω. Γιατί έκανα αυτό το λάθος. Τελικά κατάφερα και τον βρήκα. Αυτή την ιστορία της αναζήτησης τη δημοσίευσα πού αλλού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, που όλοι ξέρουμε. Πού να φανταζόμουν ότι αυτή μου την ανάρτηση θα την έβλεπε ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, ο οποίος έψαξε και μου βρήκε τα πάντα μετά, όλη μου τη ζωή, πράγματα που ήδη εγώ τα είχα ξεχάσει, δηλαδή, τα ανακάλυψα όλα, και ότι αυτό το βιβλίο θα έχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας διαβάσω ακριβώς αυτή την ανάρτηση, που ήταν και η αιτία να γίνει αυτό το βιβλίο. Θα σας εξομολογηθώ κάτι σήμερα, που το είχα για 50 ολόκληρα χρόνια κρυμμένο βαθιά στην ψυχή μου. Στην περιπέτεια της ζωής μου από τα 6 χρόνια στα Ιδρύματα, 4 ορφανοτροφία, το πρώτο που με πήγαν ήταν το ορφανοτροφείο Ζηρού Φιλπιάδος, από τα 6 μου χρόνια μέχρι και τα 12. Είναι εκείνα τα χρόνια που στην παιδική ηλικία πολλά γεγονότα σημαντεύουν ανεξίτηλα την ψυχή και το μυαλό ενός παιδιού. Και το ακολουθούν φυσικά για πάντα σε ολόκληρη τη ζωή του. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές δεν ήθελα να θυμάμαι τίποτε και προσπαθούσα να κλείσω τις πληγές της ψυχής μου από την πολύ μικρή και τραυματική αυτή εμπειρία. Έδιωχνα κάθε σκέψη που ερχόταν στο μυαλό μου. Δεν ήθελα να θυμάμαι. Μάλιστα, κάθε φορά που μετά από πολλά χρόνια περνούσα με την οικογένειά μου από τον δρόμο πηγαίνοντας προς την Πρέβεζα, γύριζα αλλού το βλέμμα, γιατί δεν ήθελα να βλέπω ούτε την πύλη που ακολουθούσε προς τα εκεί, που οδηγούσε προς τα εκεί. Είναι εκείνο, ξέρετε, το σφίξιμο στο στομάχι. Η σύζυγός μου αργότερα πάντα μου έλεγε και με πίεζε να πάμε, να της δείξω το μέρος που μεγάλωσα. Είχε ακούσει, μου έλεγε, ότι ήταν ένα όμορφο μέρος. Είχε και μια λίμνη, μια ομορφιά που εγώ όμως δεν ήθελα να θυμάμαι. Εγώ επέμενα, δεν ήθελα. Εγώ το μόνο που ήθελα να θυμάμαι ήταν το Νιόνιο, το παιδικό μου φίλο. Το φίλο που μοιραζόμασταν τα πάντα, όλα αυτά τα χρόνια. Της αγωνίας μας, αν θα έρθει κάποιος να μας επισκεφτεί, αν λάβουμε κανένα γράμμα και ίσως κάποιο μικρό δέμα με λίγες καραμελίτσες, σε σπάνιες περιπτώσεις. Η αγωνία μας, αν θα μας πιάσουν να κάνουμε αταξίες και πόσο ξύλο θα φάμε. Ήταν και το μοναδικό μέσο σοφρονισμού. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν θα την κοπανίσουμε για την ελευθερία. Αλήθεια, και πού να πηγαίναμε. Τελικά μετά από πολλά χρόνια δέχτηκα και πήγα στο Ζηρό να δείξω στην οικογένειά μου. Σήμερα όμως θα σας πω μια ιστορία από καρδιάς που δεν έχει να κάνει με το πώς βίωσα εγώ όλο αυτό, αλλά έχει να κάνει με την αναζήτηση όλα αυτά τα χρόνια του φίλου μου του Διονύση. Θυμηθείτε το επώνυμο Αναστασόπουλος. Δεν τον ξέχασα ποτέ και πάντα αναρωτιόμουν πού να βρίσκεται. Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν τον αναζητούσα από τον ΟΤΕ, κάποιο τηλέφωνο, μάτια όμως έβρισκα άλλους με αυτό το όνομα που δεν είχαν σχέση με Ιδρύματα. Αργότερα, ρωτώντας άλλους που πέρασαν και αυτοί από το ορφανοτροφείο, αν θυμούνται τίποτα. Αργότερα στο ίντερνετ, στο φουβού, τίποτα. Σκοτάδι. Το ήθελα πολύ. Ήθελα να τον βρω. Ήταν το μόνο που ήθελα να θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήξερα πολλά. Μόνο το όνομά του και το επώνυμο. Αναστασόπουλος. Και ότι ήταν κάπου από τον πύργο Ηλίας. Θυμάμαι μάλιστα τον παππού του που είχε έρθει μια φορά και μας έφερε ένα μικρό καλαθάκι με σταφύλια. Τα οποία βέβαια τα μοιραστήκαμε όλοι μαζί. Αργότερα, οι δρόμοι μας χωρίστηκαν. Αυτός για το ορφανοτροφείο Βόλο για το γυμνάσιο τα έπαιρνε τα γράμματα και εγώ για το Λιξούρι της Κεφαλονιάς για να μάθω κάποια τέχνη. Από τότε πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Είχα απογοητευτεί. Μέχρι πριν από λίγες μέρες μου λέει στο τηλέφωνο ο αδερφός μου ο Σπύρος. Φώτη, ψάχνοντας σε κάτι παλιά κυβότια, βρήκα οικογενειακά πράγματα του πατέρα μας από το χωριό και μια φωτογραφία σου με ένα παιδί.
μου την έστειλε τη φωτογραφία. Τα μάτια μου έκπληκτα καρφώθηκαν στο παιδί που ήταν μαζί μου στη φωτογραφία. Ήταν ο Νιόνιος, ο φίλος μου. Το ενδιαφέρον μου αναζωοπυρώθηκε. Άρχισα πάλι με μανία να ψάχνω. Αυτή τη φορά επιστράτησα και το γιο μου, τον Δημήτρη, για να με βοηθήσει να βρω τον Αναστασόπουλο. Τίποτα, σκοτάδι. Δεν υπάρχει κάποιος με αυτό το όνομα Αναστασόπουλος που να μεγάλωσε στα ορφανοτροφία. Πέρασαν μερικές μέρες και απογοητευμένος, κοιτώντας τη φωτογραφία, πέφτει κάτω. Σκύβω να την πάρω και βλέπω από πίσω. Είχε γραμμένα τα ονόματά μας. Φώτης Ραπακούσης και Διονύσης Αναστόπουλος. Και όχι Αναστασόπουλος, που εγώ για 50 ολόκληρα χρόνια τον αναζητούσα. Και ξανά από την αρχή. Ψάξιμο, με το σωστό όνομα αυτή τη φορά. Είχα μείνει άναδος. Παρακαλώ, μου λέει μια ευγενική φωνή στο τηλέφωνο. Συγγνώμη, του λέω. Ψάχνω κάτι και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αν είστε περίπου 62 χρονών. Πριν όμως κάνω αυτό το τηλέφωνο, είχα πάρει έναν άλλο με το ίδιο όνομα και το ρώτησα. Είστε μήπως 62 χρονών. Αν παράτα με, μου λέει, πάρε μισή 20 χρόνια. Παίρνω λοιπόν, ναι, μου λέει, είμαι 62 χρονών. Και τώρα η κρίσιμη ερώτηση. Έχετε μεγαλώσει σε ορφανοτροφία, ναι, μου λέει. Και σε ποιο το ρωτάω εγώ γεμάτος αγωνία, νιώθοντας ότι είμαι κοντά. Στο Βόλο, μου λέει. Και πιο πριν το ρωτάω τρέμοντας, στο Ζηρό, μου λέει. Αυτό ήταν, τον βρήκα. Με λόγια γεμάτα συγκίνησης, του λέω, σε βρήκα, φίλε. Άσε με λίγο να συνέλθω, να πιω λίγο νερό και να σε πάρω σε λίγο. Ήθελα να πιω λίγο νερό, να συνέλθω, γιατί ήμουν χάλια. Μετά από 5 λεπτά τον ξανακάλεσα. Του λέω πόσα χρόνια τον ψάχνω, είμαι πολύ συγκινημένος. Αυτός με ρωτάει όμως για το επίθετό μου. Και εγώ να μην του το λέω. Ήθελα να ξέρω αν και αυτός θα με θυμάται. Πες μου, του λέω, θυμάσαι κάποιον από τότε? Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα. Πέρασα πολύ άσχημα και θέλω να ξεχάσω. Εγώ επιμένω. Δεν θυμάσαι κάποιον που ήσασταν αχώριστοι, κάποιον που παίζατε μαζί μπάλα και περνάγατε μαζί πολλές ώρες, που την κοπανάγατε μαζί, που τρώγατε το ξύλο μαζί? Μόνο έναν θυμάμαι, μου απαντά. Αλλά δυσκολεύομαι να σου το πω. Γιατί αν δεν είσαι εσύ αυτός και σου πω άλλο όνομα, τότε θα στενοχωρηθείς. Πες μου, του λέω, και θα το αντέξω. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Έναν Ραπακούση μόνο θέλω να θυμάμαι. Που ήταν και αδελφός μου. Και τότε μου θύμισε ότι είχαμε κάνει και την τελετή και γίναμε αδέρφια. Τα έχει χάσει. Γεμάτο συγκίνηση, δυσκολεύεται να μιλήσει. Πρέπει να βρεθούμε. Το ρωτάω πού ζει. Στην Αθήνα, μου λέει με τερμάμινη φωνή. Η συνάντηση έγινε πριν από 3 μέρες στο ξενοδοχείο που μέναμε. Η σύζυγός μου, χαρούμενη και αυτή, με τη φωτογραφική μηχανή έτοιμη στο χέρι να αποθανατήσει τη μεγάλη στιγμή. Το έδειξα τη φωτογραφία. Έχει χάσει τα λόγια του. Θέλει να πει πολλά. Θα έχουμε το χρόνο. Η επιθυμία μου τόσων χρόνων εκπληρώθηκε. Πριν από λίγο μου έγραψε η βαφτιστήρα μου, η Λαμπρινή. Νονέ μου, μέχρι τώρα έψαχνες κοιμήλια για το μουσείο. Τώρα βρήκες και ένα κοιμήλιο της καρδιάς σου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ακούσατε από το Φώτη ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω το ψάχνιμο. Φώτη! Φώτη! Ο Φαβ! Η φοβάσαι, Διονύση! Είμαστε μαζί! Αυτό το σκοτάδι μπλεκώνει την ψυχή και εμένα, αλλά και το ξύλο. Χθες με έδεσαν στο δέντρο και με έφτυνα. Το είδα. Έκλαιγες. Σκεφτόμουν τη μάνα μου. Πάλι δεν ήρθε. Ούτε και η δικιά. Να ψάξουμε τρόπο να φύγουμε. Να την κοπανίσουμε. Ρέζαϊκ. Σ' αγαπάω, φίλε. Είμαστε δυο μας. Γιαγιά, τα δυο παιδιά. Εκεί γνώρισα και τον αδερφό μου, που τον έφερε στο ορφανοτροφείο η γιαγιά μου. Ζηρός.
Θεοχάρης, Γιώργο Θεοχάρης, ο Τσαγκάρης. Βασίλισσα Φρεντερίκη. Ο Φώτης. Δεν ήμουν όμορφος. Ω. Ε? Η μαμά Σοφία. Η μητέρα μου. Ο Νιόνιος. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία. Σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι απολύτως αυθεντικά όλα, οι φωτογραφίες, η ιστορία, τα πρόσωπα, τα παιδιά, και είναι καταπληκτικό να βλέπεις μια τέτοια ιστορία να ξετυλίγεται μπροστά σου. Μη φοβάσαι, Διονύση. Είμαστε μαζί. Η κίνηση έχει αρχίσει από τώρα, νομίζω για πολλούς. Οπότε νομίζω ότι η βραδιά θα είναι πολύ όμορφη. Βασιλική, νομίζω μπορείς να πάρεις το λόγο, να μας πεις κάποια πράγματα για το βιβλίο. Σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μικρό γάλα. Η γεύση του συνοδεύει τον αναγνώστη που διαβάζει απνευστή όλες τις σελίδες του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου μέχρι το τέλος του. Ακολουθούμε τον ήρωα με τους φίλους του, όσοι είχαμε την τύχη να διαβάσουμε το βιβλίο, σε όλα τα σκληρά βιώματα που τον σημάδεψαν. Στον αγώνα του για επιβίωση, ο Φώτης συναντά ανθρώπους που πόνεσαν όσο και εκείνος, αλλά και ανθρώπους που μετουσίωσαν τον πόνο του σε χαρά. Η ενηλικίωσή του συντελείται πολύ νωρίς, μέσα στις παιδοπόλεις, όπου ένα παιδί αγρίμι παλεύει καθημερινά με τους εφιάλτες. Τα όνειρα, τη στέρηση και τη δίψα για αγάπη και αποδοχή. Μια τυχαία συνάντηση του συγγραφέα με τον ήρωα γέννησε τη συγγραφή του, όπως πιστεύω ότι θα ακούσουμε στη συνέχεια και από τον ίδιο. Περιδιαβαίνουμε έτσι μαζί του τα πρόσωπα της ιστορίας, τα βουνά της Υπήρου, φτάνουμε στον Εύρο, στην Κεφαλονιά, αγανακτώντας και αγωνιώντας για τα βάσανα ενός μικρού παιδιού που αποχωρίζεται την οικογένειά του, έχοντας χάσει από μικρό τον πατέρα του που είχε πατήσει μία νάρκη, έρχεται από την ηλικία της αθωότητας αντιμέτωπος με τη σκληρότητα ακόμη και των συνομιλίκων του παιδιών που τον πειράζουν. Εκεί στην πέτρινη βρύση όπου έπαιζε με τα υπόλοιπα παιδιά του χωριού, άκουσε τον πιο ψηλό από αυτούς, τον Τάσο, να τον ξεφτιλίζει μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους. «Φτούσου ρε κουρεμένο γίδι, γλόμπε, είναι κεφάλι ρε αυτό που έχεις. Ούρε μοσχαροκεφαλή, σήκω και φύγε ρε, αφού άχρηστος είσαι». Και όλα αυτά επειδή είχε τολμήσει να πει ότι έγινε ζαβολιά στο παιχνίδι τους και εκείνος δεν ήθελε ούτε να χάνει και ούτε να κερδίζει με ζαβολιές. Αλλά ο Τάσος, σκληρός όσο και οι πέτρες γύρω του, δεν έμεινε μόνο σε αυτές τις κουβέντες.
Ήθελε να τον κομματιάσει, να τον διαλύσει. Πήγαινε ρε να κάνεις παράπονα στη μάνα σου, κοριτσάκι. Πατέρα δεν έχεις ρε, δεν έχεις. Τον διέλυσε η νάρκη, καλά να πάθεις. Πώς να βγάλει τον θυμό του όμως έναν μεγαλύτερο και πολύ πιο ψηλό από αυτόν. Κλώτσισε το χώμα από τα νεύρα του και έτσι ξυπόλυτος που ήταν μπήκε το ξύλο στο δάχτυλο. Αν ζούσε ο πατέρας του, θα έβαζε στη θέση τους όλους αυτούς που τον κορόιδευαν και φώναζαν ρυθμικά. Δεν έχεις πατέρα! Δεν έχεις πατέρα! Πόσο πόνεσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή. Πιο πολύ και από το να του άνοιγαν το κεφάλι με πέτρα. Προσπαθούσε κάθε μέρα να τα αφήσει πίσω του. Αλλά πάντα, συνήθως όταν βράδιαζε, ρωτούσε τη μάνα του. «Πες μου για τον πατέρα! Πες μου κάτι!» Εκείνη όμως δεν το απαντούσε ποτέ. Και κάθε φορά που τη ρωτούσε, άρχιζε μια δουλειά. Την ήξερε όμως την ιστορία, του στήχιωνε τα όνειρα. Τον έκανε να νιώθει φτερό στον άνεμο, που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να τον αρπάξει και να τον εξαφανίσει στο δάσος. Την άκουσε για πρώτη φορά από τον αδελφό του τον Σπύρο, 2 χρόνια μεγαλύτερο, όταν τον είχε ρωτήσει που ήταν ο μπαμπάς τους. «Δεν θα ξαναγυρίσει. Είναι στον ουρανό». Είχε πάει στο βουνό με τα πρόβατα και του έφυγε όλο το αίμα. «Άστο, μην το σκέφτεσαι. Μόνο να προσέχεις που πατάς», μου το είχε πει η γιαγιά Φωτεινή. Η δημοσιογραφική ματιά του Μένιου Σακελαρόπουλου κάνει πολλές στιγμές τα γεγονότα που εξιστορούνται ως χρονογράφημα, ως ημερολόγιο πολύτιμο για τον αναγνώστη που βλέπει μια Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον εμφύλιο και τη δικτατορία να παλεύει να επιβιώσει. Οι άνθρωποι της ιστορίας απλοί, μα όχι απλοϊκοί. Τα συναισθήματά τους σπαρακτικά, μα όχι σπαραξικάρδια. Προσδίδουν μια αλήθεια και μια αυθεντικότητα στο πικρό γάλα. Μια γεύση πικρή, μα και γλυκιά κάποτε, αφού αξίες όπως η φιλία, η ειλικρίνεια, η υπομονή, ο σεβασμός, η αντοχή, ενσαρκώνονται στα πρόσωπα για να μας αγγίξουν. Από την άλλη, προδοσίες, αμφιβολίες, συγκρούσεις, καχυποψία, εκμετάλλευση, ανηλικρίνεια, μας εξοργίζουν, θυμίζοντάς μας όμως πως και αυτά ανήκουν στη ζωή. Γι' αυτό ο άνθρωπος οφείλει να προσιλώνεται στον στόχο του, πιστός στο πάθος για ζωή, διεκδίκηση. Το πικρό γάλα είναι ύμνος στη ζωή που οφείλουμε να ζούμε. Προτροπή στην αμφιβολία, καθώς μέσα στις παιδοπόλεις βλέπουμε ότι με το πρόσχημα της πειθαρχίας τα παιδιά υφίστανται κακομεταχείριση, προσβολές, μα δεν πάβουν να είναι παιδιά. Παίζουν, δείχνουν ανυπακοή, απογοητεύονται, ερωτεύονται, ζουν. Στην ιστορία του Φώτη βρίσκουμε και την ιστορία εποχών δύσκολων και τραγικών για τη χώρα μας. Για άλλους, τα γεγονότα αυτά υπήρξαν ζώσα ιστορία. Για άλλους, αποτελούν ιστορία που διαβάσαμε. Ανάμεσά τους, η ήχη του δημοτικού τραγουδιού της Ηπείρου. Αντιχούν τις πίκρες, το κλάμα, τη ζωή που προχωρά. Δεν θα μπορούσε να συμβαίνει αλλιώς, αφού το ηπειρώτικο τραγούδι συνδέεται με τη βαθιά επιθυμία του λαού να μοιραστεί, να τραγουδήσει τον πόνο, να τον κάνει κοινό βίωμα. Ο συγγραφέας, με βαθιά κατανόηση και συμπόνια, περιγράφει τη ζωή, την πορεία των ηρών προς την ενηλικίωση και τους βάζει να συναντώνται και να χάνονται, να ξαναβρίσκονται πιο όρημοι, γι' αυτό και πιο συμπαθείς, ακόμα και κάποιοι από εκείνους που στο παρελθόν συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι μορφές, η μάνα, η γιαγιά, ο αδερφός, οι ευεργέτες, οι αστυνομικοί, οι άνθρωποι των οικοτροφείων, περιγράφονται θυμίζοντάς μας ιστορίες του Κάρλου Ντίνκενς. Όσοι κατανοούσαν τις αντιδράσεις του Φώτη και πίστευαν σε αυτόν, τον μεταμόρφωναν. Όσοι προσπαθούσαν να το επιβληθούν, τον εξόργιζαν. Είμαι σε όλη μου τη ζωή κυνηγημένος και γι' αυτό έγινα γρήμη. Τι φταίει πάνω μου? Το εναγώνιο ερώτημα τον βασανίζει σε όλες τις σελίδες του βιβλίου, μα ταυτόχρονα τον οδηγεί και στο φως. Θα μπορούσε να οδηγηθεί σε καταστροφικούς δρόμους, μα στο τέλος
αναδυόταν στην επιφάνεια από τον βυθό της απόγνωσης, της φτώχειας, της απόρριψης. Ο αγράμματος Φώτης γίνεται λάτρης της ιστορίας. Τη βιώνει και τη μεταπλάφει έπειτα σε βίωμα. Του το χαρίζει σε όλους, γιατί για τον Φώτη μάθηση είναι εκείνο που μένει. Μεταφέρει την παράδοση στο σήμερα, αποδεικνύοντας πως το παρελθόν είναι πάντα παρόν. Συλλέγει με πάθος και κάνει τις συλλογές του κτήμα όλων. Ο συγγραφέας συγγράφει ουσιαστικά μια βιογραφία με εξαιρετικό τρόπο. Παιδιά που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφία και ιδρύματα, στερημένα από την οικογενειακή αγάπη και φροντίδα, κατάφεραν να σταθούν στη ζωή αξιοπρεπώς. Μητέρες βασανίζονται από το δίλημα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μέσα στην απόλυτη φτώχεια της Ελλάδας του 60 ή να τους δώσουν την ευκαιρία, όπως πίστευαν και όπως τους είχαν πει, για μια καλύτερη ζωή. Δεν ήξερε τι πάει να πει διασκέδαση και γλέντι, ξέδωμα και ξεφάντωμα, και πως είναι να χορεύει η ψυχή και να μαγεύεται, κλεισμένος σε ορφανοτροφία, διωγμένος, κυνηγημένος, ένα αγρίμι σε όλη του τη ζωή. Δεν γνώρισε χαρές, μήτε ξενιασά. Κι ήταν άμαθος στο τσίπουρο και στο κρασί, και στη ζάλη και την παραζάλη, και άφησε την ψυχή του να απολαύσει το κλαρίνο, το βιολί, το λαούτο, τη φλογέρα. Τα τσακίσματα και τα τρέμουλα σε φωνές και όργανα τον συνεπήραν. Έκλαιγε το κλαρίνο και κεντούσε μυσταγωγίες και όλη η Ήπειρος τον αγκάλιαζε και του έφερνε δάκρυα στα μάτια. Ο τραγουδιστής έκανε τον κόσμο να παραλληλεί. Ο συγγραφέας στέκεται με αγάπη απέναντι στους ήρωες του μυθιστορήματος. Με βαθιά κατανόηση στις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά και βαθιά οργή απέναντι στο άδικο, την εκμετάλλευση και την επιβολή της εξουσίας. Βάζει τον ήρωά του να μαγεύεται από το δημοτικό τραγούδι, να καίγεται και να σιγολιώνει. Τον συγγραφέα, κατά δήλωσή του, τον βρήκε η ιστορία. Εμάς τους αναγνώστες, μας βρήκε η ιστορία που αφηγείται. Το συναίσθημα, η μέθεξη, το συνυπάρχει. Με τις βαθιές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον συγγραφέα, ο οποίος με την ιδιαίτερη ευγένειά του και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, ώστε να εκφράσω δημόσια αυτά που εισέπραξα με την ανάγνωση αυτού του βιβλίου και με απόλυτη ελευθερία οφείλω να πω δημοσίως, τον επιχρόνια φίλο και αγαπητό μας βιβλιοπόλη Τάσο Μιτσέλο για την τιμή που μου έκανε, προσκαλώντας με να εκφράσω τη δική μου οπτική. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, βλέποντας μέσα εδώ, στη μικρή μας πόλη, τόσους φίλους που ήρθαν απόψε εδώ, γιατί όπως λέει και ο ποιητής, ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει. Αυτό το μοίρασμα αισθάνομαι ότι το βιώνουμε απόψε μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομη, περιεκτική, τα είπες όλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένιο. Αυτό είναι καλύτερο. Το ελεύθερο. Ξέρετε, όταν γνώρισα τον Φώτη, κατάλαβα ότι είμαστε αρκετοί τρελοί σε αυτόν τον κόσμο, που δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε καλούπια. Αυτό έκανε ο Φώτης σε όλη τη ζωή. Με ένα διαφορετικό μοτίβο το κάνω κι εγώ. Αναρωτιόμουν λοιπόν σήμερα το πρωί, στο Δρέπανο. Ωραία τα μαγαζάκια, Δήμαρχε, μπράβο. Θέλουμε κι άλλα. Αναρωτιόμουν λοιπόν, τι είναι η Ελλάδα? Είναι η Μύκονος με τα χρυσά καβουροπόδαρα των 600 ευρώ? Είναι η Μήλος που δεν βρίσκει ένα σπίτι για τον γιατρό,
διότι συγκρούεται η Δημοτική Αρχή με βουλευτές, με νομάρχες σε μια Ελλάδα που σπαράσεται ακόμα 2022. Τι είναι η Ελλάδα? Μήπως η Ελλάδα είναι η Ήπειρος της πέτρας, του πράσινου, του γκρίζου, του βουνού, της θάλασσας? Μήπως είναι αυτή η Ελλάδα? Αναρωτιόμουν επίσης, εάν πατήσουμε στο λίμα Εθνικοί Ευεργέτες, γιατί, διάολε και συγγνώμη παπά μου, γιατί στους Εθνικούς Ευεργέτες είναι όλοι ένα τεράστιο τσούρμο, δηλαδή υπηρώτες. Και γερνώντας, αντιλαμβάνομαι γιατί. Σίνας, Ριζάρης, Αβέροφ, Τοσίτσας, Στουρνάρης, Αρσάκης, Ζάπας, Ζωσιμάδες, αδέρφια και άλλοι και άλλοι. Γιατί αυτό το χώμα φτιάχνει ψυχές, κυρίως. Συνδέοντας το τότε με το σήμερα, είδα ότι αυτή η χώρα που αγαπάμε και λατρεύουμε έχει θεματάκια. Αυτή η χώρα σκότωσε το Καποδίστρια όταν προσπάθησε να βάλει πράγματα και να τη μαζέψει. Αυτή η χώρα φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη. Αλλά αυτή η χώρα έβγαλε και παλικάρια. Έβγαλε ανθρώπους που μάτωσαν απέναντι στον Γερμανό, στον Ιταλό, στους κατακτητές κλπ. Κλπ. Γυρνώντας τη μηχανή του χρόνου, είδα το εξής. Ότι δίπλα σε αυτούς τους τεράστιους που σας ανέφερα, που άφησαν τους παράδες τους στην πατρίδα, κάποιοι χλεβάστηκαν κιόλας, απλώς έγιναν δρόμοι. Η οδός είναι πάρα πολύ βρώμικη, δεν ξέρω γιατί θα την καθαρίζουν. Ελπίζω τελευταία ο άλλος δήμαρχος να φροντίσει να τα τακτοποιήσει λίγο παραπάνω. Άφησαν λοιπόν τους παράδες τους στην πατρίδα για να μεγαλώσει παιδιά άξια. Ο Φώτης Ραπακούσης δεν είχε φράγκα και όβολα για να αφήσει, αλλά έκανε κάτι άλλο που τον κατατάσσει στους ευεργέτες για την Ήπειρο Εθνικούς, για την Ελλάδα ευεργέτες. Διότι ανακαλύπτοντας και σκάβοντας για να φτάσω στην ιστορία του, είδα το πιο απλό, αυτό που φαίνεται. Όχι αυτό που δεν φαίνεται. Αυτό που φαίνεται τι είναι? Ένα συλλογιστικό μουσείο του Άλλη Πασά στο νησάκι Ιωαννίνων, το οποίο δημιουργήθηκε με την τρέλα του. Με την τρέλα του Φούρναρη, ο οποίος ήθελε να επαναπατρίζει πράγματα της Ηπείρου για την Ήπειρο, για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Μπαίνω εδώ στο μουσείο, ανατρίχιασα, σας λέω ότι έχω ένα τριψήφιο αριθμό ως ρεπόρτερ, ως δημοσιογράφος ξένων χωρών στο Παλμαρέας μου επιτραπεί, αλλά όταν μπήκα στο μουσείο, ανατρίχιασα. Οκ, έχω δει το Λούβρο, έχω δει το Βερολίνο, έχω δει το Βρετανικό Μουσείο. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Αλλά βλέποντας το μουσείο του Φώτη φτιαγμένο από τα χεράκια του, με τον ιδρώτα του, με τον κόπο του, με τα όβολα του, με την τρέλα του, με το ψάξιμο, με τις ανασκαφές, κατάλαβα γιατί η Ήπειρος είναι τόσο δυνατή. Γιατί η Ήπειρος παράγει και παράγει στο χρόνο. Καθυπερβολήν ενδεχομένως, αλλά έχει το νόημά του. Από το Σίνα και τους Ζωσιμάδες στο Φώτη. Ο καθής με τον τρόπο του. Απαγορεύεται στους παρευρισκόμενους και στους συγγενείς τους και σε όσους έχουν δύναμη να ακούσουν να μην πάνε σε αυτό το μουσείο για να νιώσουν αυτή την ανατριχύλα. Όχι μόνο με το καριοφύλι, το αυθεντικό, το χρυσό του Αλή Πασιά, αλλά με αυτό το κομμάτι που είναι Ήπειρος, που είναι Ελλάδα, που είναι πατρίδα. Αυτό έκανε ο Φώτης. Να συνδέσουμε την ιστορία του βιβλίου με το φαινόμενο Φώτης Ραπακούσης. Όπως είδατε νωρίτερα στο βίντεο, στην περίφημη ανάρτηση με τα δυο πιτσιρίκια που έγιναν μεγάλοι και αντάμωσαν μετά από 40 χρόνια, όταν το είδα ανατρίχιασα, κάηκε το κοτόπουλο με τις πατάτες στο φούρνο, διότι δεν είχαμε μυαλό να τα φροντίσουμε, αλλά έπρεπε να το πάρω τηλέφωνο την ώρα εκείνη. Πήρα το αυτοκίνητο επί τόπου,
πήγα και τον συνάντησα. Μία συνάντηση που θα ήταν κάποιες ώρες για να συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Μία συνάντηση που κράτησε μέρες, φτάσαμε στο Αηδονοχώρι. Τον είδα να σπαράζει μπροστά μου. Μου συνέβη το ίδιο, μου συμβαίνει και τώρα. Θέλω να σας πω μία μικρή ιστορία ανάλογη με το σκασίλα μου του Φώτη προς το γιο του, τον Δημήτρη. Έχω γράψει 19 βιβλία. Το 19ο το παρέδωσα την περασμένη εβδομάδα, θα βγει τον Οκτώβριο, όπως όλα. Έχω γράψει μόνο 19 βιβλία, ιστορίες αληθινές, ιστορίες μυθοπλασίας, προσεγγίσεις διάφορες σε διάφορα θέματα, κοινωνικά όλα. Ποτέ δεν μου έχει τύχει ξανά στα 19 να κλαίω κάθε φορά που ξαναλέμε την ιστορία, να σπαράζω μέσα μου, να σκέφτομαι τα παιδάκια που... Βάλ το βίντεο, ρε, δεν έχει ήχο. Να σκέφτομαι τα παιδάκια του ορφανοτροφείου, όχι μόνο του Ζηρού, και στους φιλιάτες και γύρω-γύρω, 52 ιδρύματα είχε η κυρία Βασίλισσα. Και κάθε φορά που προσεγγίζω την ιστορία, κάθε φορά κλαίω, κάθε φορά δεν μπορώ να συγκρατώ τα δάκρυά μου. Για μένα ο Φώτης είναι ένα φαινόμενο, διότι αυτά δεν γίνονται ούτε στο σινεμά. Αυτά δεν γίνονται ούτε με τους ήρωες του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ένα παιδάκι από τα ορφανοτροφεία, ορφανό, πάμφτωχο, αγράμματο, να φτάσει στο σημείο να μεγαλουργήσει. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό το παιδάκι της φωτογραφίας, θα δείτε και τις υπόλοιπες όπου να είναι, μεγαλούργησε. Διότι το να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει ένα τέτοιο μουσείο είναι κάτι αδιανόητο, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Γι' αυτό μπορεί να είναι κάτι συνηθισμένο πια, γιατί το βιώνει καθημερινά, το πονάει, το αγκαλιάζει. Όταν βλέπω λοιπόν τα παιδάκια αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σπαράξει η ψυχή μου, η δική μου, η δική σας, τον όποιον γίνονται κοινωνοί αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας. Ο Φώτης λοιπόν είναι ένα φαινόμενο, διότι από ένα τέτοιο χαμίνι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έφτασε στο σημείο να μεγαλουργήσει για έναν επιπλέον λόγο. Όχι γιατί βρήκε κομμάτια της ιστορίας της Ηπείρου και τα επαναπατρίζει βάζοντας στο μουσείο, αλλά γιατί αυτό το μουσείο θα μείνει στην Ήπειρο όταν μας πάρει, Φώτη μου, ο Θεός, και μας πάρει κοντά του στο σύννεφο επάνω. Αυτό το μουσείο λοιπόν θα μείνει δικό σας, κυρίως των νεότερων ή των μικρών παιδιών, γιατί θα πορεύετε χρόνια, ελπίζω σε μια πατρίδα που θα γίνει καλύτερη στην πορεία, να την κάνουν καλύτερη οι επερχόμενες γενιές, γιατί εμείς σε πολλές των περιπτώσεων αφήσαμε καμένη γη, κάναμε λάθη, παραλήψεις. Ελπίζω οι επερχόμενες γενιές να γίνουν καλύτερες και να σκύβουν σε φαινόμενα τέτοια όπως είναι το μουσείο του Φώτη, σε ανθρώπους φαινόμενα όπως είναι ο Φώτης, και να μην τρέχει να ψάχνει να βρει πώς θα εξασφαλίσει τα χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο στο Δήμο, στη Μητρόπολη, στο Θεό και στο Διάβολο. Αυτή ήταν η αφορμή που μου δόθηκε να μπω και να σκάψω όσο μπορούσα, γιατί είναι άπατη η ψυχή του Φώτη. Φαντάζομαι ότι οι μεγάλοι ψυχολόγοι θα έσκησαν τα πτυχία τους βλέποντας αυτό το παιδί και την πορεία του στον χρόνο, την πορεία του από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι τις μέρες μας. Είμαι ευγνώμων στο Θεό για όσους πιστεύουμε, είμαι ευγνώμων στο σύννεφο για όσους έχουμε μέσα μας ένα Δία και μια ανώτερη δύναμη. Είμαι ευγνώμων στον ίδιο το Φώτη, διότι δεν είναι πάντα εύκολο να ακουμπάς κομμάτια της καρδιάς σου και της ψυχής σου, να τα ανοίγεις και να τα αφήνεις. Και γι' αυτό λέω ότι μετά από 19 βιβλία σήμερα, μετά από 29 ελπίζω, μετά από μια δεκαετία, πάντα θα νιώθω τα ίδια ρίγη συγκίνησης
πάντα, μα πάντα, πριν από λίγους μήνες, άρα πολύ φρέσκο, ακόμα μπουσουλάει γιατί είναι μωράκι κι αυτό, ήταν το τελευταίο μου βιβλίο, το 18ο, το κορίτσι της τάχτης, μία επίσης σπαρακτική, όσο και του Φώτη, ιστορία, ένα κοριτσάκι, τη Vivian, η οποία στα 5,5 χρόνια της βρέθηκε κλειδωμένη στο Δημοτικό Σχολείο των Καλαβρίτων, βιώνοντας το ολοκαύτωμα από τους Γερμανούς, τη δολοφονία του πατέρα της, συγγενών της. Αυτό το κορίτσι λοιπόν, όπως και ο Φώτης, μεγαλούργησε, φτάνοντας να γίνει αυτό το παιδάκι, το ορφανό των Καλαβρίτων, το οποίο και αυτό ζούσε στη λάσπη και στο χώμα και στην πείνα, έφτασε στο σημείο να γίνει Γενική Διευθύντρια στην Ύπατη Αρμοστία. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσο υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες, δεν έχουμε να φοβόμαστε. Έχουμε όμως να παρακαλούμε τις επερχόμενες γενιές να γίνουν καλύτερα από εμάς και να φτιάξουν τα τόσα λάθη που αφήσαμε πίσω στην Ελλάδα, με βουλευτάδες, με πρωθυπουργάδες, με διάφορους οι οποίοι δεν έσκυψαν όπως έπρεπε σε προβλήματα που έχουμε εμείς ο απλός κόσμος. Γι' αυτό και λέω ότι ελπίζω οι επερχόμενες γενιές να καλύψουν τις λακκούβες μας και να τα κάνουν όλα καλύτερα. Αλλά όσο υπάρχει ο Φώτης, η Vivian και φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι, αληθινοί ήρωες, όχι χάρτινοι, όχι ψεύτικοι, όχι ιστορίες αγάπης και λουλουδιών, τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Να είστε γεροί, μπαίνει ο Ιούλιος αύριο, πρώτου μήνα, να απολαύσετε ένα όμορφο καλοκαίρι, μακριά από συνόδους του ΝΑΤΟ και Ερντογάν και διάφορους διαβόλους, παπά μου συγγνώμη, και τριβόλους, για να μπορέσουμε έτσι να απολαύσουμε την ελληνική γη, την ελληνική φύση, την ελληνικότατη Ήπειρο, που όσοι είμαστε 470 χιλιόμετρα μακριά έχουμε να παίρνουμε παραδείγματα και να παραδειγματιζόμαστε. Θα σας μαλώσω λίγο, διότι δεν γίνεται η Ήπειρος να υστερεί από την Κρήτη. Πηγαίνουμε στην Κρήτη και απ' άκρου εις άκρον, στα καφενεία, στις ταβέρνες, στις φυσταριές, ακούμε κριτικά. Εδώ δεν ακούμε ηπειρώτικα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξαναμπούν τα ηπειρώτικα, το παππούδων και το προπαππούδων, στις αυλές μας, στα σπιτικά μας. Και είμαι ευγνώμων που γνώρισα έναν άνθρωπο που μπορεί να το κάνει κουνώντας το δαχτυλάκι του με ένα απλό τρόπο. Τον Δημήτρη Ιφαντή, ο οποίος είναι πίσω σας. Και αυτό ακριβώς κάνει. Προσπαθεί να ξαναφέρει την Ήπειρο στις αυλές μας. Οπότε, μην τεμπελιάζεις, για πάρ' τα πόδια σου. Θα δώσουμε λίγο και το μικρόφωνο στην κρυφόλες. Να πω δύο πράγματα. Σύντομα, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Το ένα είναι να συμπληρώσω ότι τα παιδιά που πέρασαν από τα ορφανοτροφεία, αυτά της Φρυδερίκης, είναι 33.000 συνολικά. Δύο από αυτά τα παιδιά είναι ο Γιώργος Ονούσης, που με υποδέχτηκε, τον θεωρώ αδερφό μου, και εγώ. Λοιπόν. Ας αντιλαμβανόμαστε όλοι την έννοια του φαινομένου, κύριε Ιφαντή μας. Ένα πανόρμο να έχεις, με γαλαζιά νερά, με χιλιάδες αστέρια να είναι όμορφη, να είναι όμορφη η νύχτα σου μάνα. Κι ας μου λείπει το ζεστό ψωμί που είχε η μάτια σου, γλυκιά μου μάνα. Κι ας μου λείπει
το ζεστό ψωμί που καίει η μάτια σου, γλυκιά μου. Κι ας μου λείπει το ζεστό ψωμί που καίει η μάτια σου, γλυκιά μου μάνα. Κι ας μου λείπει το ζεστό ψωμί που καίει η μάτια σου, γλυκιά μου. Αυτό το τραγούδι τώρα κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Αυτό και αυτό που θα σας παίξω τώρα τα επέλεξα για το σκοπό που είπε ο Μένιος πριν. Δηλαδή, ο κάθε ένας από εμάς έρχεται με ένα τάμα και ένα όνειρο στη ζωή του. Εγώ το τάμα το δικό μου, αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να σηκώσω, με τις μικρές πλάτες που έχω, είναι να καταφέρω και να αποτυπώσω μια διαφορετική ίσως προσέγγιση, με σεβασμό πάντα, στην ίδια και στα τραγούδια της, σκοπεύοντας με αυτόν τον τρόπο να ανοίξω τον δρόμο της άλλους νεότερους ανθρώπους από μένα, διδάσκοντας, κάνοντας τραγούδι, διασκευάζοντας λίγο τα τραγούδια μας, πάντα λέω με σεβασμό, φροντίζοντας με την αισθητική μου να μην τα προσβάλλω, αλλά να αναδεικνύω τα χρώματα και τους ήχους που μπορούν ακόμα να τα κάνουν σύγχρονα. Θα σας παίξω τώρα και το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα βγει την επόμενη εβδομάδα στα ραδιόφωνα. Στο δόνισμα απαντήσανε πως η Πανσελινό στα κάστρα θα σε βρει. Πήραν ομίχλη από τη λίμνη και σε ντύσανε απ' των ανθρώπων να σε κρύψουν την οργή. Τα κύτταρά μου από παιδί σε φυλακίσανε, απ' το ποτήρι σου σταγόνα μη χυθεί. Γουλιά γουλιά μετά σε ήπιαν και μεθύσανε, και το μεθύσι τους αυτό καλά κρατεί. Η πυρό της αγή της καρδιάς μου πληγεί, της καρδιάς μου το δάκρυ. Η πυρό της αγή σε έχουν τάξει θεοί, σε μια πέτρινη άκρη. Το στρατόπεδο του Πύρουλη ποτάχτησες και σε συλλάβαν στο μονάχο το σταθμό. Το πρόσωπό σου σε μια πέτρα το ζωγράφισες, στο διάβα σου έριξε κι ο Δίας κεραυνό. Σε ξαναβρίσκω μες στου τσάμικου τα βήματα, στα πανηγύρια να γλεντάς όλη μερής, και να κερδίζεις μες στο χρόνο στοιχήματα, με ένα κλαρίνο σταυρό πόδι καταγής. Η πυρό της αγή της καρδιάς μου πληγεί, της καρδιάς μου το δάκρυ.
Ήπειρο της Αγής έχουν τάξει θεοί σε μια πέτρινη άκρη. Ήπειρο της Αγής, καρδιάς μου πληγή, της καρδιάς μου το δάκρυ. Ήπειρο της Αγής έχουν τάξει θεοί σε μια πέτρινη άκρη. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Μέγιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που... Ένα ακόμα ρε φίλε, που έχουν βγουν κι άλλο, κι άλλο, που φοράζουν κι άλλο. Κύριε Φώτη, πρέπει να αφήσεις εδώ όμως, δεν γίνεται από εκεί. Εγώ για τον κόσμο. Ξέρω πως σου μαγαπάς. Και έχουμε και συγχωριό. Περίμενε ρε Φώτη, περίμενε, γιατί είπαμε. Ωραία, το κλαρίνο το φέρω εγώ. Για σένα είμαι εδώ, ναι. Στο Καΐ, ρόνα ρωστήσα στα γυαλένα, θα γυαλώ στην άκρη. Στο καπέσω, βο θα πέσω, να πεθάνω. Ωρε Όλγα Ζαχάρη, Όλγα μένει, Όλγα Ζαχάρη θρεμένη. Καπέσω, βο καπέσω, βο που έχεις το κρύο νερί, να έχεις κο, ρίτσια νεμόρφα που είναι γλυκά σαν μένει. Μωρέ Όλγα Ζαχάρη, Όλγα μένει, Όλγα Ζαχάρη, θρεμένη. Όλγα Ζαχάρη, Όλγα Μέλη, Όλγα Ζαχάρη, θρεμένη. Ωραίνε με ένα η μάνα μες τη ρουχνό μας ο μάνου. Σαν κι από πω, ώρα να μας μανούσα. Όχι να μας ο και γαρίφα, να σπυρώ στα σοκά. Κι από πω, να σπυρώ στα σοκά. Κακιά, μιλώ κόκκινο, μπομπο, κορμί για νιώτικο. Μιλώ τη σμή, μιας μπομπο, μπομπο, κορμί της αγκάλια. Κι εγώ με και εσύ εγώ λιώνω και για σένα μοιάζω αγαπητικά. Μίλησέ μου, δυο λογάκια χαρίσέ μου, αχ, ο φτωχός. Σ' αγαπώ ως κανένας άλλος, στην καρδιά μου ριζώσε ερώτας μεγάλος. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
πως κανένας άλλος στην καρδιά μου ρίζωσε ερώτας μεγάλο. Θέλω να πω, κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι, ότι τα νεκροταφεία μας είναι γεμάτα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας, αγαπημένα μας πρόσωπα. Τα βουνά μένουν γύρω-γύρω, οι πέτρες μένουν, τα ντουβάρια μένουν, οι άνθρωποι φεύγουν. Το θέμα είναι να θυμόμαστε, να αγαπάμε την παράδοσή μας, να ακολουθούμε χνάρια των παππούδων μας και των πατεράδων μας και να τα έχουμε στην καρδιά και στην ψυχή μας. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία πάντα η παράδοση και ο πολιτισμός. Και εδώ βρήκαμε πολύ μεγάλη έκπληξη ενδεχομένως και χαρά δύο πολιτιστικούς συλλόγους, ασφαλώς αυτούς που είναι εδώ μαζί μας, του Λαδοχωρίου, τον Άγιο Γεώργιο, και βεβαίως τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εθνικής Αντίστασης. Καλοί είναι οι Ρουβάδες και καλοί είναι και οι Ψινάκηδες και τα Survivor και τα διάφορα, αλλά ας δίνουμε λίγο βάση και στον πολιτισμό και στην παράδοση και στο τραγούδι και στο βιβλίο και όλα θα πάνε καλά. Πάλι να πω δύο πράγματα. Τελειώνω, ναι. Δύο πράγματα να πω. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να αποσχολήσει, μια και βρισκόμαστε στο Λαδοχώρι, θα πρέπει να αποσχολήσει τους Ιγουμενιτσιώτες, γενικά τους θεσπρωτούς, και να γίνει κοινό αίτημα να επιστραφεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιγουμενίτσας η σαρκοφάγος του Λαδοχωρίου. Είναι ένα αριστούργημα γλυπτικής του 3ου αιώνα και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Όλη η Ομηρική, όλη η Οδύσσια, όλος ο Τροϊκός ο πόλεμος έχει αποτυπωθεί πάνω σε μια υπέροχη σαρκοφάγο. Στα Γιάννενα, είπα τον Ιωαννίνο. Πρέπει να ζητήσουμε όλοι μας να επιστραφεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιγουμενίτσας, όπως επεστράφηκε η σαρκοφάγος της Φωτικής. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, αλλά μην το δέστε και κόμπο, γιατί έχω τέτοια πια σχέση με την περιοχή σας και με τα παιδιά εδώ, που πολύ θα το ήθελα επαιτειακά να βάλω μάλλον και το δικό μου το αχνάρι. Να κάνουμε μια έκθεση με τις συλλογές του μουσείου που θα αφήσει εποχή στη Γουμενίτσα. Θα το συζητήσουμε με τα παιδιά κάποια στιγμή και θα δούμε, αν και δεν είναι εύκολο. Οι εκθέσεις δεν είναι εύκολες, διότι σημαίνει ξύλωμα ολόκληρο του μουσείου, όμως η διάθεση ενδεχομένως μου υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη έκπληξη για μας, γιατί το πρωί το συζητήσαμε αυτό και λέμε πόσο σημαντικό είναι να μάθουν τα σχολεία να περάσουν και να πάρουν την εμπειρία. Και τώρα σίγουρα τα 200 χρόνια είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι τόσο μεγάλο το έργο, όχι μόνο για το Μουσείο του Λίπας, αλλά και γενικότερα για ό,τι μαζεύεις. Και δημιουργείται και ένα καινούριο μουσείο στα Γιάννενα, έτσι δεν είναι, με τα κεραμικά. Ναι, όμως δεν θα πρέπει να μένουν κρυφά, και αυτό ήθελα να πω, ότι Μένιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις τη δυνατότητα μέσα από αυτό εδώ το βιβλίο, όσοι δεν γνώριζαν, να γνωρίσουν τον κύριο Ραπακούση, όσοι δεν γνώριζαν, και σίγουρα να έχουν την εμπειρία να γνωρίσουν και εσένα, αλλά να ακούσουν και τον Δημήτρη, ο οποίος όποτε του ζητάμε κάτι είναι μαζί μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που έχει μείνει τη σημερινή βραδιά, και νομίζω ήτανε αυτό που μας σύνδεσε το πικρό γάλα, αλλά νομίζω ότι η εμπειρία που ζούμε σήμερα είναι αυτό που μας μένει. Εσύ που είσαι πολύ ταξιδεμένος, Μένιο, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε, έτσι δεν είναι? Και έχει ανάγκη η Γουμενίτσα από διαφήμιση καλή. Ο Μένιος θα γυρίσει στην Αθήνα και νομίζω θα τα πει όμορφα για μας. Καλησπέρα, Κυπριανός λέγομαι. Να ευχαριστήσω τον συγγραφέα και βέβαια τον πρωταγωνιστή που έδωσε την ιδέα για το βιβλίο αυτό και όλους τους παρασυριστές. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι πεδουπόλεις, όπως γράφτηκε η γη, έχουν γίνει από το 1947. Τους έφτιαξε τότε Βασίλισσα για να μην, όπως έλεγε επίσημα, πάρουν οι κομμουνιστές τα παιδιά σε ανατολικές χώρες. Μέχρι το 1956 τα παιδιά τα παίρνανε με το ζόρι. Ιδιαίτερα από το 52 και μετά που άρχισαν να επιστρέφουν τα παιδιά από τις ανατολικές χώρες, 4.000 περίπου παιδιά
τα πήγαν απευθείας εκεί που ήσασταν κι εσείς. Και μάλιστα κάποια από αυτά, γιατί διάβασα μαρτυρίες, ήταν στο ίδιο ορφανοτροφείο που έγινε μετά από εσάς. Αυτά με το ζόρι, μάλιστα για τα πιο ζόρικα παιδιά, αυτοί που είχαν κομματικά στελέχη στο ΚΚΕ τότε, τα πήγαιναν στη Λίμνο, ήταν ειδικά για τα παιδιά τα πιο δύσκολα, τα πιο ζόρικα, όπως λέγαν τότε. Αυτό σιγά σιγά όμως σταμάτησε, γιατί πια δεν υπήρχαν τα παιδιά αυτά. Όταν πήγατε εσείς το 60, το δεν ήταν υποχρεωτικό. Εσείς πώς βρεθήκατε εκεί? Εκτός από όλα, είχε και άλλα παιδιά. Ναι, είχε και παιδιά που είχαν γονείς. Δεν ήταν μόνο αποτελέσματα του εμφυλίου πολέμου. Θα μου πείτε τώρα στις παιδοπόλεις παιδιά που είχαν γονείς. Βέβαια, γιατί μόνο αυτά τα παιδιά, αυτές οι παιδικές ψυχές, ξέρανε τι βιώναν στο σπίτι με τους γονείς τους. Ακούμε και αυτή την εποχή, ε? Να σας πω και κάτι τώρα που το θυμήθηκα. Εγώ εδώ σήμερα ήρθα τσακωμένος με τη γυναίκα μου. Ξέρετε γιατί? Την είπα Πισπυρίκου. Με νευρίασε εκεί και της λέω Πισπυρίκου. Τι είπες, μου λέει. Ναι, γιατί το λέω αυτό? Ότι βρεθήκαν λοιπόν στα ορφανοτροφεία και παιδιά, γιατί είχαν πάρα πολλά προβλήματα στο σπίτι τους. Υπήρχαν όμως και παιδιά, όπως ένα από αυτά είμαι εγώ, που τη μητέρα μου την είχα. Όμως ήταν τέτοιες άθλιες οι συνθήκες που οι προύχοντες του χωριού, ο παπάς, ο δάσκαλος, ο νοματάρχης, κατάφεραν και έπεισαν τη μάνα μου ότι για το καλό το δικό μας, του δικού μου και του αδερφού μου του Σπύρου, θα πρέπει να μας δώσει ορφανοτροφείο. Να γλιτώσουμε, να φάμε ψωμί και να μάθουμε γράμματα. Δεν θέλω να κάνω μια ερώτηση, θέλω να πω δύο λόγια. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά που άκουσα από την κυρία Νικολάου. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά που άκουσα από τον κύριο Σακελαρόπουλο. Δύο λεπτά και τελειώνουμε. Και από εσάς. Και με καλύψατε, αλλά η ερώτηση που δεν ήταν ερώτηση που ακούστηκε προηγουμένως δημιουργεί εντυπώσεις και θέλω να πω τον τρόπο εγώ με τον οποίο προσεγγίζω το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί δεν θέλω να μένουν αυτές οι εντυπώσεις εγώ. Προφανώς και άλλοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα των οικοτροφείων, των παιδοπόλεων και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι μεταχειρίστηκαν τα προστάτευτα παιδιά τα οποία προέκυψαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια στην πατρίδα μας, αναφέρομαι στα χρόνια του εμφυλίου και μετά, είναι προφανώς ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και προφανώς επειδή έχει συζητηθεί και επειδή έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική κοινωνία, κέρδισε και το ενδιαφέρον συγγραφέων και έχουμε το βιβλίο, βιβλία σαν αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε σήμερα. Είναι ότι αυτό το βιβλίο, η δική σας ιστορία, είναι μια δύναμη ελπίδας για εμάς όλους. Δηλαδή, πώς ένα παιδί μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, μέσα σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο που χαράκωσε την πατρίδα μας για τα επόμενα πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα, με τη φτώχεια, με την ανέχεια, με τις κακουχίες, κατάφερε να σταθεί όρθιος, να γίνει ένας χρήσιμος άνθρωπος για τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και για το κοινωνικό σύνολο, να γίνει ένας άνθρωπος υπόδειγμα στην Ήπειρο. Αυτό είναι μια δύναμη ελπίδας. Αυτό μας δίνει και εμάς δύναμη. Δηλαδή, ακουμπάμε και εμείς. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι η κατάσταση σήμερα όπως ήταν εκείνα τα χρόνια, αλλά και τώρα υπάρχουν δυσκολίες. Και τώρα ο κόσμος περνάει δύσκολες καταστάσεις. Και τώρα υπάρχει φτώχεια. Και τώρα υπάρχει ανέχεια. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Όχι η Ελλάδα μονάχα αυτή που το κραυγάζει. Υπάρχει και η Ελλάδα που πονάει. Και επομένως πρέπει κάπου να κουμπίσουμε. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο πιστεύω, αφήνω όλα τα άλλα που είπα προηγουμένως, το ξεκαθάρισα, ποια είναι η θέση μου. Σε αυτό το βιβλίο πρέπει να κουμπίσουμε, διότι μας δίνει μια δύναμη ελπίδας. Συγχαρητήρια στους πολιτιστικούς συλλόγους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και τον κύριο Σακελαρόπουλο και εσάς, κύριε Ραπακούση. Έχουμε το βιβλίο να συνεχίσει να είναι καλό τάξιδο, να ταξιδεύει στο μυαλό και στην ψυχή μας, γιατί τα καλύτερα ταξίδια και τα μεγαλύτερα και τα πιο ωραία είναι αυτά που γίνονται στο μυαλό και στην ψυχή των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο της εκδήλωσης, αυτό το οποίο θα θέλω λίγο έτσι να αναφέρω, ότι η σημερινή εκδήλωση μπορεί να γίνει από τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά υπάρχει κάποιοι άνθρωποι εδώ στην Ουμενίτσα, το Βιβλιοπωλείο Μιτσέλου, που πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης και πραγματικά τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως επίσης. Γιατί δεν αναφέραμε και το ΠΑΠΚΟ και το Δήμο Ιουμενίτσας που ήταν δίπλα μας. Καλό βράδυ σε όλους, χρόνια πολλά. Ο κύριος Σακελαρόπουλος και ο κύριος Ραπακούσης θα είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ και από μένα.